12 σηκώνομαι Ελληνά στην Αλαμπάμα. Έχω και φύγει και διάθεση για να πάω Αλαμπάμα. Θα έχουμε τρόπο μέσα από αυτή τη μουσική να περάσουμε και μηνύματα που δεν μπορούμε να περάσουμε με ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι. Και πιστεύω πραγματικά ότι μπορείτε να το κάνετε αυτό. Η ισχύ εν τη ενώση. Άλλο να πιάσανε οι καρδιές και ένας λόγος παραπάνω να κοιτάμε τις δουλειές μας είναι αυτός. Λοιπόν το χάσμα προσεχώς, εγώ είμαι φως, δεν αφήνει να πούμε το δυστυχώς. Κοίτα το πώς, κοίτα το ποιος, έδωσε και την ακόμα, κοίτα πόσα προσφέρα. Μετά τα φιλιά στο στόμα και ακόμα το πτώμα που θα ψες. Κρύβα στο κόμμα, ακούει στο όνομά μου και έχει λίγο το δικό μου σώμα. Μακάρι το κομμάτι να σου δώσει ένα κόμπο στο λαιμό και να αλλάξουνε τα μάτια σου στο δάκρυ. Μακάρι το κομμάτι να σου δείξει πως εγώ κι αν δεν στο είπα κάποτε σε αγάπησα μικρή απάτη. Αντίθεση με μένα που ψάχνει εσένα. Αντέξαμε και δυο κοιτάς να βρεις το μαγικό. Κι αν έχει σίδερα καρδιά σου μάλλον είναι σκουλιασμένα. Παρέθηκα μισό λόγο κομμένα και ραμμένα. Στην πέντα ψεύτη στο βλέμμα μου να βρεις λίγο από σένα. Παρέθηκα και εμένα και σένα κι άλλο κανένα. Παρέθηκα να υποκρίνεσαι και δίνω τέρμα. Τέρμα τα παιχνίδια δεν γυρνώ ξανά στα ίδια. Τέρμα τα παιχνίδια δεν γυρνώ ξανά στα ίδια. Τέρμα τα παιχνίδια δεν γυρνώ ξανά στα ίδια. Τέρμα τα παιχνίδια. Κυρίες και κύριοι, ήταν η TGU! Συγχαρητήρια, παιδιά. Αγνώριστο το κάνατε κομμάτι. Μπράβο. Να σε καλά, Σι. Να σε καλά. Μπράβο. Πολύ διαφορετική πρόταση από τα παιδιά. Νίκο, σε βλέπω ενθουσιάστηκες. Ενθουσιασμένος. Να σε καλά. Πραγματικά. Όταν μου λέγατε πίσω στα παρασκήνια ότι θα πείτε το άντεξα, λέω πώς θα το πούνε. Εξαιρετικό. Πήρατε άδεια που χρησιμοποιήσατε. Πολύ. Μας αφήνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Δηλαδή, χαιρετισμού στη Χαλκίδα. Σας καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, προβλέπω ότι θα σκίσουμε φέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Και εξαιρετική. Εξαιρετική. Πάρα πολύ καλή. Γιώργο Λεβέντη. Να σου πω κάτι. Πρώτο, να πούμε ότι εδώ έχουμε και ένα group. Πρώτη φορά έχουμε ένα hip-hop group στο X-Factor. Έχουμε ένα group που γράφει και τους στίχους. Έχουν γράψει αυτό που ακούσαμε όλο, πολύ σημαντικό. Όμως αυτό εγώ που ακούω είναι, ακούω άτομα που ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, κάνουν hip hop, κάνουν rap. Αυτό είναι ένα group που δεν στήθηκε για το X, αυτό είναι ένα hip hop group. Και είδανε το, βλέπουν το X σαν ευκαιρία να βγουν και να μάθει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ καλή. Δημήτρη, έχεις, είσαι σαν λοντάρι, ρε. Πρέπει να σε μαζέψουμε. Τον βλέπω εκεί, αυτό το πράγμα που εγώ είπα, Σάκη, τρομενή ενέργεια, τόση ενέργεια, δεν έχω πάθει, δεν με έχει αγγίξει τόσο πολύ όλη τη βραδιά. Ένα πράγμα που μου ήρθε εδώ. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ. Τρομερή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γιώργο, τα παιδιά λένε... Ναι. Να σου πω κάτι, Σάκη. Χαμό στο πλατό. Σάκη. Να το τελειώσω. Ναι, παρακαλώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάτι είναι αληθινό. Να είσαι καλά. Και αυτή είναι αληθινή σε αυτό που κάνω. Τα παιδιά, ξέρεις, λένε ότι δεν κάνουν hip-hop. Λένε ότι κάνουν όλα τα ίδια της μουσικής, απλώς ραπάρουν πάνω. Αυτό είναι το καλύτερο, ναι. Linkin Park. Τέλει. Άψε. Κατερίνα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ρωτάμε φέτος. Ρωτάνε φέτος ποια έμφανη έκπληξη του X-Factor, γιατί έχει αλλάξει. Να σας πω ότι έχει αλλάξει. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Ευχαριστούμε να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα, όμως πρέπει να σου πω
Πάνω να σου θυμίσω ότι πριν από λίγο μας είπες ότι το αγαπημένο σου group φέτος είναι το Burning Sticks. Το είπα και λέω ότι έχει αλλάξει φέτος. Αυτά τα παιδιά τα οποία πριν από κάποια χρόνια δεν θα στεκόταν σε μια τέτοια σκηνή. Το X Factor τους έπεισε ότι αξίζει τον κόπο και είμαι περήφανη γι' αυτό. Απλώς πιστεύω ότι βιάστηκες λίγο. Μπορεί, μπορεί. Και ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Λέτε. Δεν λέω ότι Burning Sticks δεν ήταν καλή. Εντάξει. Αλλά λέω ότι τα παιδιά θα μας εκπλήσουν κάθε εβδομάδα περισσότερο. Εντάξει τότε. Το δέχομαι. Για μη σου πω ότι σ' άρεσε και ο Πατρίκ πάρα πολύ. Δεν το είπα. Δεν είπα το αντίθετο. Λοιπόν. Γιώργο Θεοφάνους. Κοίτα. Εννοείται ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την εμφάνιση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ζητάμε από 4 παιδιά Παρασκευή βράδυ όπως σήμερα, με το καλό να πάμε παρακάτω, να βρούμε το επόμενο τραγούδι της επόμενης εβδομάδας, να πρέπει να γράψουν στίχο πάνω σε αυτό, να ηχογραφήσουν, να κάνουν την παραγωγή και να φτάσουμε εδώ. Και να γράψουν στίχους σαν αυτό που γράψαν εδώ. Έτσι, που δεν είναι καθόλου απλό. Εγώ σας βγάζω το καπέλο. Αλήθεια σας το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δημήτρη. Χαμός. Να είστε καλά, παιδιά. Συγχαρητήρια. Θέλω να ξέρω, θέλω να καταλάβω ότι κάθε εβδομάδα θα κάνετε μία καινούρια διασκευή. Ναι, ναι. Κάθε εβδομάδα θα γράφετε στίχο. Ναι, μα γιατί όχι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Κάθε εβδομάδα θα διασκευάζουμε κάτι. Και θα γράφουν original στίχους. Είναι πραγματικά δύσκολο γιατί... Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό που λες Γιώργο, ότι πρέπει να επιλέξουν το κομμάτι, να γράψεις το στίχο, να πάνε στο στούντιο, να το ηχογραφήσουν, να το... Και σε όλα αυτά να έχουν και εμένα τον τρελό από πάνω. Για φαντάσου τώρα αυτό πώς είναι, έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, όχι. Κυρίες και κύριοι, οι TGU έχουν πολλά να μας πούν με τους στίχους τους. Αν θέλετε να ακούσετε την επόμενη εβδομάδα ποια θα είναι η καινούρια τους πρόταση, ψηφίστε στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Παιδιά, συγχαρητήρια, καλή επιτυχία. Θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, φιλιά. Θέλω να συμπληρώσω